Άλλος είναι. Είδατε. Κοιτάξτε με τον. Πάρω στο μοσχαράκι, δεν μου βγαίνει τώρα αυτό το τραγούδι. Που έφαγα ένα πολύ μοσχαράκι. Αλλά θα το παίξω, ρομαντικά. Τι θέλετε. Μπορώ να τρώω έτσι. Ότι τρώω γιαουρτάκι διέτης. Και μ' αρέσει πάρα πολύ. Καλημέρα, Βασίλη μου. Γεια, καλά. Πολύ ωραίο φαγητό, ρε Βασίλη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ ωραίο φαγητό, ρε Βασίλη. Δεν το έχω ξαναφάει. Τι είναι? Ξέρω εγώ τι είναι. Τα σκέφτομαι. Το βράδυ που βγάζω συνταγές. Τι είναι? Πώς το λένε? Και σκεφτόμουν. Αυτό είναι ζουμερό μοσχαράκι. Ζουμερό μοσχαράκι. Δεν είναι έτσι, δηλαδή νομίζω δεν το γράψαμε καλά χθες. Εντάξει, αυτό είναι το ντομάτο, εγώ όμως το έχω βαφτίσει. Γιατί δεν έχει μόνο μπεσαμέλ, έχει μέσα και πατάτα. Δεν τα λέμε όλα στον τίτλο, θα γίνει ο τίτλος μετά. Ζουμερό μοσχαράκι, κοκκινιστό με αυτό με εκείνο. Λοιπόν, το μοσχαράκι αυτό εγώ το ονόμασα μοσχαράκι Δένια. Οι Γάλλοι δίνουν ονόματα στα φαγητά. Εντάξει. Παιδιά, είναι θεϊκό. Και το ονόμασα έτσι γιατί ξέρετε γιατί. Αλλά τα αφήνω εδώ. Μοσχαράκι με πατάτες. Πατάτες, ναι. Κασέρι. Αχ, μα λέει και λίγη πεσαμένα από πάνω. Βόρεια, που λέμε όλα τα παιδιά καστέρια στη Βόρεια Ελλάδα. Τρελαίνουμε. Και νησιά μου, για νησιά μου, τι καχαρτών. Κατεβαίνουμε στην Αθήνα, πάμε σε γνωστή αλυσίδα με τόστ και σάντουιτς. Και λέει, ζαμπόν, καστέρι, λέγα, μου δεν έχουν καστέρι εδώ πέρα. Καστέρι μου λέει. Όλα τα κίτρινα τυριά καστέρια στη Βόρεια Ελλάδα. Φοβερό. Και φοβερό που το έχει κάνει και ατομικά. Δείτε το εδώ. Έχω κάνει δύο εκδοχές. Έχω κάνει το πιο καλό λίγο, το κυριακάτικο και το καθημερινό. Και εδώ. Θα ανοίξω ένα. Ναι, ναι, γι' αυτό το έχουμε. Θα έχουμε μαγειρέψει, θα φαγωθούν μετά ούτως ή άλλως. Επίσης βαρέθηκα, παιδιά, εδώ τώρα που έχω έρθει στο καινούριο μου σπίτι, να μου λέτε όλοι στους διαδρόμους ότι θα βάλετε 20 κιλά. Τι να σας κάνω? Το βλέπεις ότι είναι κομματάκια. Πρέπει να μαγειρεύω. Το μοσχαράκι έχει λιώσει και γίνεται ένα με τα τυριά και την πατάτα και λίγη μπεσαμέλ μέσα. Το καταλαβαίνετε τι γίνεται αυτό? Έτσι μου αρέσει το γυρνάς, ωραίο. Το βλέπετε. Είναι ωραίο. Φανταστείτε ότι είναι κάτι σαν μουσακά, χειμωνιάτικο. Κάτι είναι ωραίο. Ριζάνα, εντάξει. Έχω μοσχαράκι στο σπίτι και δεν ήξερα τι να το κάνω. Λοιπόν. Ελπίζω η μαμά μου να μην το έχει ήδη κάνει σούπα. Να σου πω, ναι, ωραία και η σούπα. Και πέντε η μαμά μου τώρα που είναι εδώ στην Αθήνα, χθε μου λέει: θες να φας, λέω μπακαλιαρό σου, παψαρό σου, μπακαλιάρο, δεν την κάνω ποτέ εγώ. Και γύρισα χθε στο σπίτι, θα έρθει γύρω το σχολείο. Και με περίμενε το πιάτο με τη σούπα και χάρηκα πάρα πολύ, πάρα πολύ. Θα μας τη φέρει μια φορά τη μαμά? Θα τη φέρω, ναι, δεν σου πω μία. Αύριο? Όχι, έχουν φύγει στη Μονεβασιά. Έχουν πάει εκδρομούλα, ναι. Ωραία, με τον μπαμπά. Ναι, πνοπορεινή εκδρομούλα. Πώς το χαίρομαι αυτά τα ζευγάρια. Πάνε να πλέον τον νόμο και την ονά μου που μένουν στη Γερμανία κανονικά, αλλά πλέον που είναι συνταξιούχοι, μένουν το μισό χρόνο στη Μονεβασιά και το μισό στη Γερμανία. Λοιπόν, ξεκινάμε λίγο να δούμε τα υλικά μας, κορίτσια. Διαβάζω εγώ. Πάμε για. Όπω τι ωραία πλάνα είναι αυτά. Λοιπόν, 1200 γραμμάρια μοσχαράκι, κάτι λιγότερο από 1,5 κιλό. Όποιο μέρος θέλετε, εγώ πάντα ποντίκι και ελιά τα λατρεύω. Δύο κρεμμύδια χοντροκομμένα, δύο-τρεις ντοματούλες ανάλογα το μέγεθος όριμες, ένα κανελόξυλο, ένα δαθνόφυλλο ή δύο αν είναι μικρούλια, περίπου 6 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, αλάτι και πιπέρι. Εντάξει. Πάμε για το μοσχαράκι λοιπόν και για την πεσταμέλ θα κάνω σε 2 λεπτάκια. Θα χρειαστούμε 1 λίτρο γάλα, 2 κουταλιές της σούπας βούτυρο, 300 γραμμάρια κεφαλοτήρι ή όποιο τυρί σας αρέσει, γραβιέρα, ακόμα και γκούντα. Εγώ βάλα και μετσοβόνες σήμερα που έχω στην κατάψυξη εδώ πέρα στο πλατό. Λίγο μοσοκάριδο, αλάτι και πιπέρι. Και το βράδυ λοιπόν ζήτησα τη μητέρα μου να μου κάνει το μοσχαράκι στο σπίτι, κοκκινιστό, αυτό που τρώμε το έκανε η μητέρα μου. Και έγινε και πάρα πολύ ωραίο. Παναγία μου. Ώρα εγώ ήμουνα στο γυμναστήριο, το μοσχαράκι συνόταν στο φούρνο για 4 ώρες. Μα λιώνει όμως. Εγώ σήμα... για αυτό το ανακατεύω. Είναι γιατί και το μοσχαράκι. Δεν είναι όμως, ότι έτσι. Έχει από πάνω την μπεσαμέλ. Είναι ότι το ανακατεύει, γίνεται κομματάκια. Δες εδώ, δες εδώ. Κομματάκια, κομματάκια. Μπαίνει μέσα η μπεσαμέλ και του δίνει αυτό το ζουμάκι. Και από πάνω έρχονται τα τυριά και η πατάτα. Το καταλαβαίνετε. Νομίζω με τόση περιγραφή το καταλάβανε. Όχι, δεν το λέω ειρωνικά, το λέω ότι το λες πολύ ωραία και το ζεις. Εγώ βάζω μέσα κρεμμύδια. Έχω βάλει τώρα το τέταρτο, αλλά είναι μικρά αυτά. Άρα σε δυνατή φωτιά τα κομματάκια του κρέατος με λαδάκι, τα κρεμμύδια ολόκληρα. Μόλις αρχίζουν λίγο. Εντάξει, μόλις αρχίσουν να ροδίζουν λίγο. Έβαλες και βουτυράκι, δεν είδα. Όχι, όχι, όχι. Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Εάν δεν προσέχετε πολύ,
βάλτε και λίγο βουτυράκι μέσα. Εντάξει, νόστιμο θα γίνει. Δεν βάζω πολύ βούτυρο, αλλά όταν χρειάζεται το χρησιμοποιώ. Όλα έχουν τη χρήση του. Και το βούτυρο και η κρέμα γάλα, όπως είπα τις προάλλες, έχουν τη δουλειά τους όλα, εντάξει. Όχι κάθε μέρα, αλλά όπου πρέπει τα βάζουμε. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα τι κάνουμε. Μόλις διαχνιστούν λίγο τα κρεμμύδια, λίγο ακόμα, δεν σβήνω με κρασί, δεν θέλω να το κάνω κρασάτο, αλλά θα ρίξω μέσα το μπελτέ, το μυστικό που ξέρεις, στο κέντρο, στο τάρμα λίγο το μπελτέ, να φύγει αυτή η κονσερβίλα, το μεταλλικό, η γεύση που έχει και να βγάλει τα αρώματά του όλα. Ναι, τα πρώτα πράγματα που μαθαίνεις στη σχολή μαγειρικής, να σοτάρεις το μπελτέ. Παλιά τεχνική. Εντάξει. Και τώρα μέσα θα ρίξω ένα, δεν ξέρετε, μικρά είναι, 1,5 δαφνόφυλλο, ένα μικρό ξυλαράκι κανέλα, τόσο είναι καλό εδώ πέρα, δεν χρειάζεται παραπάνω. Και θα ρίξω μέσα και, ξέρετε κάτι, μην τα βάλω χύμα, θα βάλω πάνω στο κρεμμυδάκι, για να μην χαθούνε. Σε ένα μικρό κρεμμυδάκι θα πήγει. Α, δέστε εδώ τι κάνει. Ή όπως μου έμαθε η φίλη μου η ψυχούλη, πάνω σε μισό πορτοκάλι. Δηλαδή εδώ μέσα μπορείς να βάλεις μισό πορτοκάλι τώρα, θες. Και είναι ωραίο άρωμα μαζί με τη φλούτα στο σπίτι. Οπότε μετά να μην τα χάσεις και πάρουν πάρα πολύ γεύση από την κανέλα, να το αφήσεις λίγο και να το αφαιρείς όλο μαζί. Ακριβώς. Άμα κάτσω και μαγειρέψω, έχω μάθει τόσα, που θα κάνω φοβερά πράγματα. Λοιπόν, εντάξει παιδιάκια, μια βόλτα ακόμα το μοσχαράκι. Εν τω μεταξύ σας στέλνω και το βουτυράκι για την μπεσαμέλ πίσω, ρίχνω μέσα βραστό νερό. Εγώ πάντα στο μοσχάρι και σε όλα τα κρέατα κατσαρόλας δεν βάζω πάρα πολύ νερό. Δηλαδή ένα ποτήρι σας λέω στη συνταγή αυτή. Προτιμώ να ξανασυμπληρώσω, καταλαβες, παρά να το κάνω θάλασσα και μπλούμε εδώ μέσα. Θέλει το διπλάσιο νερό, αλλά μου αρέσει πραγματικά. Ναι, βραγάκι, αλλά εδώ πώς το έχεις κάνει τόσο μαλακό. Θα σου πω την αλήθεια, θα σου πω, δεν λέω ποτέ ψέματα. Αυτό λιώνει τώρα, εντάξει, κάτι δεν λες ψέματα τώρα. Όχι, δεν σου λέω ψέματα. Δεν σου λέω μαχαίρι, είναι και κρύο αυτό. Δεν ακούς όμως τι λέω, έλεπες νόματε. Χθες και δεν ακούς, σου λέω ότι είπα στη μητέρα μου το φτιάξει. 4 ώρες, το άκουσα. Συγοψήθηκε στο φούρνο. Έτσι πήγε για CrossFit και έξω. Συγοψήθηκε στο φούρνο κοντά 4 ώρες. Και θα γίνει έτσι. Λες να κάνει η μαμά μου κάτι, δεν θα βάλε μέσα κανένα χημικό να μαλακώσει. Αφού έχουμε και καλό κρέας. Ο Τάσος μου έφερε χθες το κρέας στο σπίτι μου και το μαγειρέψαμε. Για να δω. Ξεκινάω μπεσαμέλ, μην μπερδευτείτε. Γιατί μου έκαψε το βουτυράκι πίσω, μην το χάσω και μου μαυρίσει. Εντάξει. Θέλω λίγο αλεύρι ακόμα. Λοιπόν, νεράκι κανονικά θέλει περίπου το διπλάσιο. Εγώ ξεκινάω πάντα με το μισό νερό. Δεν μου αρέσει να βράζω τα κρέατα σε πολύ νερό. Ζεστό νερό πάντα. Θα μου ρίξει λίγο αλάτι, σε παρακαλώ. Λίγο αλατάκι. Κάθε τρίψε και λίγο πιπεράκι. Κάνουμε το πιο απλό κοκκινιστό. Νομίζω ότι όλες οι νοικοκυρές έτσι το κάνουν. Άντε κάποια, ας πούμε, δεν βάζει κανέλα μέσα. Η μητέρα μου δεν βάζει κανέλα, άλλη δεν βάζει δάφνη, άλλο δεν βάζει γαρίφαλο. Τώρα που είναι για ειδικό φαγητό, αυτό που είναι πιο έτσι μουσακαδοειδές, το έκανα λίγο παχαράτο. Αν το έκανα για μακαρόνια, θα το πάμε με μακαρόνια. Δεν βάζω μπαχαρικά μέσα. Μ' αρέσει μόνο ντομάτα κρεμμύδι, λατάκι. Να ακούω την ντομάτα θέλω. Εδώ ήθελα να γίνει λίγο σκούρο, πιο έτσι φθινοπορεινό, πιο χειμωνιάτικο. Άρα βάλεις και το πελτέ. Έβαλα και λίγο πελτέ. Μπράβο. Στη συνταγή δεν σας το έχω δώσει. Δεν είναι ότι έχω κάνει λάθος. Απλώς είναι και το φαγητό μου μιλάει καμιά φορά. Το φτιάχνω, βλέπω την ντομάτα. Ντομάτα το βάλαμε. Πριν το νερό. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Εντάξει. Έχει σημασία. Μαζί με το νερό μπαίνει η ντομάτα ούτως ή άλλως προς το τέλος. Εντάξει. Ο πελτέ έχει σημασία να σου ταριστεί. Και λίγη φρέσκια ντομάτα. Το ψήσιμο θέλω να μας αναλύσει. Το ψήσιμο. Μπεσαμέλ, όχι εντάξει. Εντάξει. Καλή είναι. Θα βγει λίγο. Δεν πειράζει, δεν με νοιάζει να μην αυτά. Live εκπομπή και τα λάθη. Περίμενε λίγο, θα κάνω την μπεσαμέλ και θα σου πω για το ψήσιμο. Βουτυράκι, αλεύρι. Μπράβο. Και προσθέτει και γάλα. Να ξαναδούμε παρακαλώ την κάρτα με τα υλικά μας. Ναι, τι πας να το πω. Έχω αρχίσει να το μαθαίνω με την κάρτα. Λοιπόν, 1 λίτρο γάλα, 2 με 3 καμιά φορά, ανάλογα το αλεύρι, κουταλιές της σούπας, βούτυρο, 300 γραμμάρια κεφαλοτήρι ή όποιο τυρί θέλετε, έτσι που να λιώνει και να έχει ωραία γεύση, λίγο μοσχοκάριδο, αλάτι και πιπέρι. Λοιπόν, πάμε όσο πίζει η κρέμα, για να μην μπερδέψω τον κόσμο, να κάνω και εγώ μια ανακεφαλαίωση. Σοτάρω μέσα σε λίγο ελαιόλαδο και αν θέλω και λίγο μπουτυράκι, περίπου 1 κιλό μοσχάρι και κάτι ακόμα, εντάξει. Ρίχνω μέσα 2 κρεμμύδια μέτρια ή 4 μικρότερα που έβαλα εγώ, με λίγα λόγια μπόλικο κρεμμυδάκι, όσοι μαγειρεύετε ξέρετε πόσο είναι αυτό. Και αφού γιαχνίσω και λίγο τα κρεμμύδια μου, τα μάτια μου καίνε στο πουλ ωραία, και αφού αχνιστούν και λίγο τα κρεμμύδια, θα ρίξω μέσα τα μπαχαρικά μου, λίγη δάφνη, λίγη κανέλα, τον μπελτέ μου, θα το τσιγαρίσω λίγο στον πάτο
μισθούς της κατσαρόλας. 2-3 γαρίφαλα έως και 4 σηκώνει αυτή η ποσότητα. Εγώ δεν θα έβαζα παραπάνω, μετά μυρίζει λίγο σαν μπακλαβά, σαν καριδόπιτα. Δεν τρελαίνομαι ιδιαίτερα για τόσο έντονες μυρωδιές. Θα ρίξω μέσα την ντομάτα μου τη φρέσκια ή μία περίπου κονσέρβα κονκασέ ντοματούλα. Το νερό μου, ένα ποτήρι περίπου. Και θα ανακατέψω καλά όπως κάνω τώρα, θα χαϊδέψω. Βλέπετε που χαϊδεύω το φαγητό. Όχι, τώρα χαϊδεύω την μπεσαμέλ. Θα πήξει για αυτή ένα λεπτάκι. Έλα, θα κάνω όχι, έχει αρχίσει να πίζει τόσο ή άλλως. Ναι, άμα θες, εντάξει. Πες μας μετά πώς ολοκληρώνει. Λοιπόν, βάζουμε το καπάκι στην κατσαρόλα και σιγοβράζουμε το μοσχαράκι αυτό 2 ώρες. Σε μέτρια φωτιά. Αν η αιστεία σας πηγαίνει μέχρι το 9, όπως εμάς, το 4 το αφήνω. Άρα στην αρχή για να πάρει χρώμα. Ού, στο το έχεις το 9, στο 9. Και μόλις βάλεις το νερό και την ντομάτα, το χαμηλώνεις και το πας στο 4. Ας πούμε. Στο 3 είναι πολύ λίγο. Με καπάκι ή χωρίς καπάκι. Με καπάκι και βάζω το καπάκι μόλις σταματήσει να χοροπηδάει το φαγητό. Δεν μου πετάγω διάτιμη απ' έξω. Γενικώς τα φαγητά, δείτε που έπαιξε η μπεσαμέλ, τι ωραία. Γενικώς τα φαγητά θέλουν ήσυχα να βράζουν. Εντάξει. Και μισή ώρα είπες. Όχι, έχει 2 ώρες. Α, 2 ώρες. 2 ώρες. Γιατί είπα στον Τάσο, τον κρεοπόλη μας, του λέω Τάσο μου. Εντάξει, μην τα χωρίς, ας τα ψηθεί λίγο. Του λέω Τάσο μου. Θες πετσετά, έλα καλά είναι. Του λέω Τάσο, θέλω να είναι μεριδιάρικο το μοσχάρι. 200 γραμμάρια μερίδα, κυβάκια μεγάλα, για να βάλω ένα σε κάθε υποτίθεται μερίδα. Εντάξει. Αλλιώς του λέω θέλω μικρά. Και μετά το βάζεις στη γάστρα. Θα σου πω αμέσως τη διαφορά. Άκου τώρα. Εγώ θέλω να το κάνω τόσο μαλακό. Ωραία, άκου τώρα να δεις. Θα σου πω την αλήθεια. Πάντα λέω την αλήθεια. Καταρχάς να κλείσω τα μάτια για να είμαι ήσυχος. Εντάξει. Μάλλον θα δείξω το μάτι, θα ψήσω μόνο το κάτω να καίει το μοσχαράκι. Ωραία. Λοιπόν, κάνεις το φαγητό σου. Κατσαρόλα 2 ώρες πάνω στο μάτι. Πάει αυτό, τελείωσε. Θα λιώσει, θα γίνει ωραίο. Εντάξει. Εγώ όμως, εμένα όμως μου αρέσει να ψήνω τα φαγητά μου πολύ στο φούρνο. Εμείς οι μάγειρες έχουμε το συνήθειο, επειδή τα χρειαζόμαστε όλα αυτά για να παίξουμε με τα τηγάνια, να βγάλουμε τα μακαρόνια σου, το φιλέτο του, κατάλαβε τι εννοώ. Ό,τι μπορούμε τα χοντρά ψησίματα θα πετάμε στο φούρνο, να φεύγουν από μπροστά μας. Και εγώ θεωρώ ότι είναι τρομερή ιδέα αυτή, βέβαια και σπούρνο. Κάποιες νοικοκυρές δεν του αρέσει η ιδέα για την οικονομία, όμως γλιτώνεις χρόνο. Αλλιώς 2 ώρες δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Θα δεις νόμαντ, θα πας τα παιδιά, θα σε τριγύρω γενικώς. Δεν κατάλαβα. Το ιδανικό είναι 2 ώρες στην κατσαρόλα και μετά στο φούρνο. Θα σου πω. 2 ώρες αυτό. Πάμε στη δεύτερη εκδοχή. Αυτή που αγαπώ εγώ. 2 ώρες αυτό τελειώνει. Τελειώνει. Είναι έτοιμο το μοσχάρι. Πάντα. Έχει λιώσει. Αυτό λέω. Είναι μία εκδοχή αυτή. Μία εκδοχή. 2 ώρες και τελειώσει. Ωραία. Και πας κάθε 15 λεπτάκια λίγο το κουνάς, το χαϊδεύεις, λίγο κάνεις έτσι. Να δεις άμα κόλλησε που δεν θα κολλήσει. Γενικώς το χαϊδεύεις το φαγητό. Είσαι εγκλωβισμένη πάνω από την κατσαρόλα και γύρω από την κουζίνα. Εγώ τι κάνω. Παίρνω πάντα κατσαρόλες όπως αυτές που έχουμε εδώ στο πλατό ή αυτή που έφερα το σπίτι που μπαίνουν στο φούρνο. Εντάξει, για να μην πάω τώρα και το αδειάσω μια γάστρα μέσα και λερώνω 100 σκεύη. Οπότε ξεκινάω το μοσχάρι μου εδώ πέρα και ανοίγω το φούρνο. Σε ποιο σημείο το πας στο φούρνο? Τώρα. Τώρα θα τα έχουν 2 ώρες να βράσει. Ωραία. Ανοίγεις λίγο. Αφού έχουν μπει δηλαδή το νερό και η ντομάτα. Ακριβώς. Πάω 2 ώρες εδώ. Το πας τόσο πάνω. Τώρα έτσι, τις χάρες έτσι, μη σε νοιάζει όπου να το βάζεις. Ωραία. 200 βαθμούς. Με κλειστό καπάκι. Ναι, πάντα. Εντάξει. Εγώ στα ρωτάω όλοι, γιατί για να το κάνω. Εσύ νομίζω ότι σε κοροϊδεύω. Σε έχω κνευρίσει που τα ρωτάω. Καθόλου. Απλώς δεν κάνω αστεία και δεν γελάω. Ναι, γιατί εγώ θα πάω στο σπίτι μου και θα το βάλω εκεί πάνω που το έδειξε εσύ με ανοιχτό το καπάκι. Ωραία, ωραία. Και θα γίνει από πάνω. Ωραία, ωραία, ωραία. Έχετε δίκιο. Μαύρο, ωραία. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, πάμε. Θεωρώ δεδομένο. Δεν ευρίασα. Δεν γελάω και δεν κάνω αστεία και θέλω να σα εξηγήσω όλους. Με κοροϊδεύεις που δεν ξέρω. Όχι, καθόλου. Τα γνωρίζω και μετά είναι αυτό που μου τα χαλάει όλα, κατάλαβε. Αγάπη μου, δεν κάνω χαζομάρες και δεν λέω αστεία τώρα και δεν γελάω και σε κοιτάω σοβαρά και θέλω να καταλάβεις γι' αυτό. Δεν ευρειάζω καθόλου, είσαι σαν που μου αρέσει να εξηγώ και μακάρι να είχα μια μισή ώρα να σας τα έλεγα και πιο ήσυχα. Λοιπόν, από την αρχή, το έχουμε σοτάρει το μοσχάρι, έτσι, ρίξαμε ντομάτα, νεράκι μέσα και αν θέλουμε τα αφήνουμε να βράσει 2 ώρες στο μάτι. Εάν θέλουμε, βάζουμε καπάκι που δεν θυμάμαι αν το έχω φέρει από το σπίτι το καπάκι. Το έχω φέρει. Όχι, δεν το έχω φέρει. Πες το σκέπασα και πάμε στο φούρνο. Εγώ στο σπίτι μου το βάζω έτσι κάτω. Το βάζεις κάτω, ε. Κάτω. Μάλιστα. Εντάξει. Και την αρχή το βάζω καπάκι πάνω, κλείνω φούρνο και το βάζω 200-250 για κάνα τεταρτάκι να αρχίσει να βράζει. Και μετά το χαμηλώνω 155-150 βαθμούς 4 ώρες. Το ξεχνάω. 150 4 ώρες στον αέρα. Στον αέρα. Εντάξει, είχε αντιστάσεις για μένα το ίδιο είναι. Το έχω. Είναι πανεύκολο. Εντάξει. Πολύ ωραία. Άρα, πολύ σοβαρά τώρα, μία φορά ακόμα έχω λίγο χρόνο. Σοτάρω το μοσχάρι, μπαχαρικά, φελτές, ντομάτα, νερό, όλα έτοιμα. Ή καπακώνω την κατσαρόλα, πάω στο 4 τη θερμοκρασία και αφήνω 2 ώρες περίπου το μοσχάρι να βράσει. Στη 1:45 εγώ θα σηκωνόμουν να το τσεκάρω με το πυρούνι λίγο. Μπορεί να θέλει 2 ώρες και 20 λεπτά.
Μπορεί να πάει 2,5 ώρες. Πες ότι έχεις ένα κρέας που σου βγαίνει σκηνή. Κακό. Θέλει 2,5 ώρες. Εντάξει, το δικό μας είναι πολύ καλό. Κρέας είναι μαλακό. Αλλά εγώ, επειδή μου αρέσει εμένα, δεν είναι έτσι συνταγή, τα μοσχάρια μου, τα σκληρά μου κρέατα πάντα τα αφήνω στο φούρνο. Τέλειο. Άρα, μόλις πάρει βράση, το πετάω μέσα σε καυτό φούρνο και μόλις χοροπηδήξει λίγο το φαγητό και πάρει πλοπ-πλοπ να κάνει μπουρμπουλήθρες, καπάκι, φούρνος σφραγισμένος, 150-155, 3,5-4 ώρες. Εντάξει. Το βγάζουμε δεν από το φούρνο. Δεν θα νευρίαζα ποτέ, μ' αρέσει να ψηγώ. Πλάκα κάνω, καλέ. Όχι, όχι, εντάξει, τα χωρέθηκα γιατί με την έννοια ότι δεν, εμένα ρωτήσετε με τα πράγματα 100 φορές. Κοίταξε, μπορεί τώρα και απλώς, η φίλη στο σπίτι να λέει αμάρε, φέ, δεν κατάλαβες. Όχι. Μπορεί και το κάνω λάθος. Όχι, μετά. Όχι, όχι. Και σου καταστρέφεται όλο γιατί δεν ξέρεις ακριβώς το ψήφι. Δεν λέει καμιά έτσι, να σου πω γιατί καμιά φίλη. Ξέρει, γιατί αυτή που κάνει ωραίο. Αυτά, καλά τώρα οι πιο παλιές νοικοκυρές και οι πιο καπάτσες βαριούνται. Μπορεί να έχουν αλλάξει τώρα να μας βλέπουν, σου λέει, ω καλά, μπεσαμένο προσχαράκι κινητό. Λέω τώρα, υπερβολή, έτσι. Όχι, ωραία ιδέα. Αλλά. Εννοώ ότι για κάποια που μαγειρεύει είναι εύκολο φαγητό. Σου λέει ένα μωρέ, πατάτε στη θέση στο φούρνο, μπεσαμέλ, μοσχάρι, το έχω. Δεν χρειάζεται να δώσω συνταγή καν. Περίμενε. Αλλά αυτά που με ρωτάνε εμένα στον δρόμο, στα σούπερ μάρκετ, στο μετρό, σε μέρη που πηγαίνω, οι νέες νοικοκυρές, με σοκάρουνε. Όχι, 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 όχι. Μιλάω πολύ σοβαρά. Με ρωτάνε τόσο απλά πράγματα που μου λένε θα μας δείξει να κάνουμε φακές. Παλιά, όταν βγήκα στην τηλεόραση, έλεγα, εγώ τα λέω πως είναι τα πράγματα και έτσι χρησιμοποιώ λέξη διάφορα που δεν μπορεί λέγονται στην τηλεόραση. Λέω, χαζές είναι αυτές. Δεν ξέρω να κάνουν φακές. Όμως τώρα έχω αλλάξει αντιμετώπιση. Οι νέες νοικοκυρές, ναι, θέλουν να μάθουν να κάνουν φακές. Εγώ, αν περάσει μεγάλο χρονικό διάστημα που έχω να κάνω φακές. Ξεχνάς. Πρέπει να ξαναδώ. Το ξέρω, μα γι' αυτό σου λέω. Όταν λέω. Βλέπουμε που το λέω. Όχι, 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 είναι πολύ σοβαρό αυτό που λέω. Οι νέες νοικοκυρές μου λένε, θέλουμε να μάθουμε να κάνουμε φασολάδα. Φακές, φασολάκια λαδερά. Μπάμιες, κοτόπουλο. Θα τα δείξουμε όλα. Όλα, όλα, και όλα. Όλα. Και ένα μυστικό πάντα. Λοιπόν, είμαστε σε αυτή τη φάση. Τις πατάτες. Τις έχεις ήδη έτοιμες. Πατάτες έτοιμες. Αν θέλετε, τις τηγανίζετε. Αρχίδια ήταν να τις τηγανίσω. Αλλά μετά λέω, δεν τις βάζω στο φούρνο, στο αγαπημένο κολπάκι με λίγη λαδόκολα. Βέβαια, εδώ, επειδή δεν θέλω να γίνουν τραγανές, τις έβαλα πατικότα τη μία πάνω στην άλλη. Δεν με νοιάζει. Αν ήθελα να τις κάνω ψεύτικες τηγανιτές, θα τις έβαζα πιο αραιά και θα τις άφηνα, όπως είχαμε πει, κοντά 2 ώρες να τραγανίσουν. Εγώ τις θέλω έτσι, μαλακές, σαν βραστές να είναι. Μάλιστα. Δεν με ενδιαφέρει το χρώμα. Πόση ώρα. Αυτές τις έβαλα περίπου μέσα. 1 ώρα και 10 λεπτά, κάτι τέτοιο, 200 βαθμούς, 180, κάπου εκεί δεν θυμάμαι τώρα, αλλά περίπου έτσι. Ωραία. Εντάξει. Ναι. Πάμε να δείξουμε τώρα την εκδοχή με τα κυπελάκια, τα ατομικά, και αν έχουμε χρόνο θα δείξουμε και την... Μόλι το άλλο είναι εύκολο, άστο, είναι πολύ εύκολο το ταψί, είναι το ίδιο, απλώς δεν το κάνω τώρα λίγο πιο τηλεοπτικό. Εντάξει. Εμένα μου αρέσει πολύ η εκδοχή, η ατομική. Ναι, έλα, μωρέ, λίγο, είναι ωραία. Είναι ωραία. Λοιπόν, αρχίζω να στείνω, εντάξει. Βάζω το μοσχάρι μου εδώ. Κοιτάξτε τι έχω κάνει εδώ πέρα. Έχω κόψει τυράκια. Να φτιάχνω εδώ πέρα έτσι, να τα κοιτάω μπροστά σας. Βλέπετε. Ωραία έγινε, ωραία έγινε. Πατάτα, λίγο αλατάκι. Θέλει λίγο αλατάκι, στο ψήσιμο βάζω λίγο. Και λίγο ακόμα εδώ. Βάζω μέσα λίγο πιπεράκι. Αυτά τα μικρά μυστικά είναι για μένα που κάνουν τη διαφορά. Και η πατάτα μόνη τη, όταν τη διάσει, να είναι νόστιμη. Θα μπορούσε να μου πει: έλα, μωρό, τώρα βάζει τη φέρει την πατάτα. Ποιο το καταλάβει μέσα στον καθαρμά. Κι όμω, όλα έχουν το. Ξέρετε, το λόγο που γίνονται. Φόρεσα γάντια. Όχι, τυρί πρώτα. Εδώ πέρα βάζω ένα κομμάτι τυρί. Τώρα καταλάβατε τι είναι αυτό που τρώει ο Σπύρος και έφαγα εγώ πριν, ε. Ωραία, ναι, σ' άρεσε. Ωραία. Μόνο. Βάζω τυρί. Βάζω μοσχαράκι, γι' αυτό φοράω γάντια. Τώρα το διαλύω λίγο. Αυτό είναι, είναι σαν να είναι κομματάκια, κομματάκια. Βάζω μοσχαράκι. Πού είναι ο παραγωγός μας? Μου τον φωνάζετε λίγο. Το παραγωγό μας. Ωραία, μοιράζω το κρέας λοιπόν. Όμορφα, αυτό βόλεψε και το βάζω ολόκληρο. Η μερίδα ήταν. Ζουμάκι δεν βάζει. Θα βάλω τώρα, θα βάλω τώρα από πάνω λίγο. Βάζω λοιπόν το μοσχαράκι μου. Μια. Παιδιά, είναι τα φαγητά πραγματικά που έτσι θα γουστάρω πάρα πολύ. Μ' αρέσουν τα φαγητά αυτά. Εντάξει. Να, εδώ μου είπες ένα ταχνόφιλο, το βγάζω. Και τελειώνω. Έχω να βάλω την πεσαμέλ μόνο πάνω και λίγο τυράκι. Να φέρω κουτάλι για την πεσαμέλ. Το έχω έτοιμο, γλυκιά μου, εδώ πέρα είναι. Ωραία, βγάζω γάντι. Και θα ξαναμπεί στο φούρνο. Ναι. Τώρα είναι το ωραίο. Μπράβο. Εγώ θέλω να πάρω από εδώ λίγο τώρα λίγη σαλτσούλα και να βάλω λίγη σάλτσα, οπ, κρεμμυδάκι.
Μπράβο, βάζεσαι. Όπου βάζω σάλτσα, ξεκίνα και βάζω πάνω μπεσαμέλ. Λοιπόν, μυστικό επίσης, στην μπεσαμέλ δεν βάζω αυγό. Γιατί? Δεν έβαλες, δεν θέλω να μου ψηθεί η μπεσαμέλ. Δεν θέλω να μου ψηθεί, θέλω να είναι κρεμμόδης. Δηλαδή, όταν την. Αυτό που έκανε στον κόλπο που ανακάτευες, κοιτάξτε, πιέζω και λίγο από το κουτάλι να πάει το μοσχαράκι κάτω. Για να μην ξεχυλήσει μετά, βάζω λίγη σαλτσούλα. Θέλει παραπάνω από την ποσότητα που βάζω. Λίγο ακόμα. Λίγο ακόμα. Μισή φορά ακόμα τόσο. Λίγο ακόμα. Και πόση ώρα μένει στο φούρνο τώρα? Τι έκανα, κοίτα, έβαλα σάλτσα από πάνω, δεν πειράζει. Πόση ώρα μένει στο φούρνο? Αυτό τώρα θέλει περίπου μισή ώρα. Εμείς τόσο τα πείσαμε. Μη σου πω ότι τα 20 λεπτά είχε πάρει χρώμα. Μισή ώρα περίπου σε δυνατό φούρνο, στον αέρα καλύτερα. Εμείς βάλαμε και λίγο γκριλ εδώ πέρα στο ψήσιμο. Στους 240 βαθμούς. Μισή ώρα. 240 βαθμούς. Είναι καταπληκτικό, κορίτσια. Φέι. Και επειδή μου αρέσει να κάνω και οικονομία, τέλος πάντων, βρήκα στην κατάψυξη μέσα ωραίο με τσοβόνε τριμμένο που έχει μείνει πάλι μαγειρική. Και δεν έβαλα τελικά κεφαλοτήρι ούτε γραβιέρα που αγοράσαμε. Έβαλα με τσοβόνε, γι' αυτό μύριζε και ωραία. Έχει βάλει στην κατάψυξη. Το τυρί, το τριμμένο, ναι. Και είναι μια χαρά. Είναι μια χαρά, δεν παθαίνει τίποτα, αρκεί να είναι σταρό. Μπορούμε να το κάνουμε αυτό, να τρίψουμε το τυρί που έχει περιπάσει και να το βάλουμε στην κατάψυξη. Εάν πάρει τριμμένο τυρί, εγώ παίρνω αρκετούτσικο πάντα και βάζω στην κατάψυξη. Εάν σου περισσέψουν τυριά διάφορα, τα βάζω το πολυμιξεράκι, τα αλέθω, θα έχω ένα μείγμα τυριών στο σακουλάκι. Και όταν έρθουν φίλοι, παίρνω μια σφολιάτα, το πετάω μέσα και κάνω τυρόπιτα σε 5 λεπτά. Αυτό εδώ τι είναι? Αυτό είναι τυχαία, εντελώς τυχαία, έκανα μια μιλόπιτα σήμερα. Ωραία. Μένεις, δεν φεύγεις. Γιατί? Έρχεται ο Κόκλας, κάτι χωρισμένα παλικάρια, απόσπασμα και από το σημερινό επεισόδιο. Εξαιρετική πρεμιέρα χθες για τα κάτι χωρισμένα παλικάρια. Και θέλω να τη φάμε μαζί με τον Κόκλα.